Τα λέγατε εκεί πέρα ότι δεν θα σας έρθει ο κορονοϊός και δεν σας ήρθε, εν πάση περιπτώσει. Τη γλιτώσατε εσείς. Πώς είναι τα πράγματα τώρα? Είναι πιο θετικά μετά από κάποια στιγμή που αρχίσαμε να ανεβαίνουν τα κρούσματα. Ουσιαστικά από τον Φλεβάρι που αρχίσαμε να έχουμε τον κορονοϊό, στην αρχή τα κρούσματα ήταν κάπως πιο ψηλά, αλλά όχι σε τεράστιο μέγεθος. Μετά αρχίσαμε να πέφτουμε, διότι όλοι οι άνθρωποι γενικά είχαμε πολλά προστατευτικά μέτρα με τις μάσκες, με τα αντιμικροβιακά liquids κτλ. Απλά τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες είχαμε πιο πολύ, θα έλεγα, Ευρωπαίους οι οποίοι επιστρέψανε στο Χονγκ Κονγκ όταν είδαν ότι στην Ευρώπη τα πράγματα και τα κρούσματα έχουν ανέβει. Mm-hmm. Φοβηθήκανε πολύ σε διάφορες χώρες, Ισπανία, Αγγλία, ίσως και λίγο από Ελλάδα, και επιστρέψανε στο Χονγκ Κονγκ και δεν κάνανε την κατάλληλη προσοχή. Οπότε τα κρούσματα που έχουμε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες είναι από Ευρωπαίους οι οποίοι ταξιδέψανε στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έχουν ανεβεί τα νούμερα του Χονγκ Κονγκ σε σύγκριση με πριν, αλλά όχι τραγικά πάρα πολύ. Πόσους έχετε εσείς? Την τελευταία φορά που κοίταξα ήμασταν γύρω στους 900 συνολικά από την ημέρα που έγινε το πρώτο περιστατικό. Άρα δεν έχετε τελειώσει με την ιστορία του κορονοϊού, συνεχίζετε. Συνεχίζεται. Έκανε δηλαδή μία άνοδο στο διάγραμμα, αν μπορούμε να πούμε, και τώρα έχει αρχίσει να σταθεροποιείται και να πέφτει ξανά. Δηλαδή συνολικά 900 κρούσματα ή 900 νεκρούς? Όχι, 900 κρούσματα. Οι νεκροί είναι πολύ λιγότεροι. Σε πολύ καλό ποσοστό. Περάσατε και όλο αυτό, τότε θυμάστε που σας βγάζαμε, περάσατε όλο αυτό που ήταν δίπλα σας στην Κίνα. Αλλά είδες τι είπε. Εγώ από αυτά που μας λέτε, κρατάω ότι κάποιοι ταξίδευσαν στην Ευρώπη, δεν τήρησαν τα μέτρα. Επέστρεψαν και γι' αυτό το φέρανε ξανά. Ακριβώς. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι ταξιδεύσαν στην Ευρώπη, ενώ τους είπαν μπείτε σε καραντίνα στην αρχή για 2 εβδομάδες να μείνετε σπίτι σας. Εκείνοι αρχίσανε να πηγαίνουν στο μπαρ, στο ένα μέρος, στο άλλο μέρος. Οπότε ένα περιστατικό που συνέβη εδώ πέρα ήταν κάποια κυρία από την Αυστραλία, για παράδειγμα, η οποία είχε πάει σε ένα βράδυ, σε ένα Σαββατοκύριακο, είχε ταξιδέψει, είχε μετακρατήσει 20 διαφορετικά μπαρ. Οπότε αναγκάστηκαν να τα κλείσουν και τα 20. Και τα 20 μπαρ, επειδή πήγε ένας άνθρωπος. Φαντάζομαι. Δεν ξέφτανε ένα, ήθελε να κάνει μπαρότσαρκα η κυρία. Μάλιστα, κυρία Σόμη. Κυρία Σόμη, ευχαριστούμε πολύ. Μας αρέσει πολύ να σας βλέπουμε να χαμογελάτε. Είστε πάντα έτσι μια αισιόδοξη νότα στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.